που επιχειρείται να το, αν είναι ή κατορθωτά ή ακατόρθωτα. Μιλήσαμε πριν με τον κύριο Σιζόπουλο. Σχολίασε και ο κύριος Παντελίδης. Θα ρωτήσω και εσάς για τις προεδρικές εκλογές του ΑΚΕΛ. Παρακαλώ. Σε ποιο στάδιο είναι τώρα, διότι τώρα ο κύριος Παντελίδης μας είπε ότι η προσπάθεια είναι εκ πρώτης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εισήγηση για τον κύριο Παπαδόπουλο για υποψήφιο. Το ΑΚΕΛ είναι σε αυτή τη συζήτηση ή ψάχνετε κάποιον άλλο, έτσι, όχι αρχηγό, ήταν και απόφαση νομίζω, όχι Στεφάνου, όχι Παπαδόπουλος, κάποιος άλλος. Με ρωτήσατε σε ποιο στάδιο είμαστε. Είμαστε ακριβώς έξω από το στάδιο, έτοιμοι να μπούμε στο στάδιο και να παλέψουμε για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ναι. Επομένως, με πόση χωρητικότητα είναι το στάδιο, βεβαίως, μια και μιλούσαμε και για τον κόσμο. Σίγουρα θα αντιστοιχεί στις θέσεις για τις οποίες δεσμευτήκαμε. Και όχι λιγότερες, όπως έπαθε ο κ. Αναστασιάδης. Λοιπόν, αυτός είναι ο θεσμός. Πάμε στα σημαντικά. Έχουμε καθορίσει ομόφωνος Κεντρική Επιτροπή εδώ και 3,5 εβδομάδες. Ένα πολιτικό πλαίσιο που συνάμενε είναι και ο δικός χάρτης. Ξεκινώ από το δεύτερο. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από τις διαδικασίες μας και ασφαλώς λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις διεργασίες με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης όπως τις καθορίσαμε κατά προτεραιότητα, θα είμαστε έτοιμοι να οδηγηθούμε στο στόχο μας εντός Απριλίου το αργότερο, δηλαδή σε παγκύπρια συνδιάσκεψη που θα έχει τη μορφή ενός μίνι συνεδρίου με εκλεγμένους αντιπροσώπους να καθοριστεί, να αποφασιστεί το όνομα του υποψηφίου που το ΑΚΕΛ θα στηρίξει στις εκλογές του 2023. Όλη αυτή την περίοδο συνομιλούμε με την κομματική βάση. Έχει αρχίσει μια πολύ εντατική άνω τον Παγκύπριο διαδικασία συνεδριάσεων. Συνομιλούμε με φίλους του κομμάτους, με τις νέες δυνάμεις και βεβαίως ξεκινάμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Το πρόγραμμα δεν έχει καθοριστεί επακριβώς, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα τις επαφές με τα κόμματα κατά προτεραιότητα, με το Δημοκρατικό Κόμμα, με τους οικολόγους. Και βεβαίως θα συνομιλήσουμε και με την ΕΔΕΚ και με τη ΔΥΠΑ Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων. Δεν είναι σχήμα λόγου, για μας είναι θέμα αρχής. Δεν συνομιλούμε με το ΕΛΑΜ, διότι δεν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο. Πάρα πολύ απλά είναι τα πράγματα. Άλλοι καλούν τους ΕΛΑΜΙΤΕΣ σε υπουργεία και τους εγκολπώνονται γιατί θέλουν τις ψήφους τους. Και αναφέρομαι στον κύριο Προδρόμου και στον συναγερμό. Επομένως, θα ξεκινήσουμε αυτό το διάλογο με θετική προδιάθεση για να βρεθούν συγκλήσεις στα θέματα αρχών και βεβαίως σε δεύτερη φάση εκ των πραγμάτων πρόεδρο θέλουμε να εκλέξουμε, θα συνομιλήσουμε και για ονόματα. Δεν υπάρχουν προαποκλεισμοί. Έχουν καεί κάποια ονόματα, κύριε Δαμιανού, στην πορεία? Δεν έχω ακούσει το ερώτημά σας. Λέω, έχουν καεί κάποια ονόματα στην πορεία? Καεί, είπατε. Καεί. Ναι. Έχουν καεί. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μετρήσουμε ποιος προκρίνεται και ποιος προαποκλείεται. Θα συνεκτιμήσουμε όλα τα δεδομένα και βεβαίως αυτό που έχουμε πει, γιατί με ρωτήσατε για τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι ότι η μη πρόταξη των αρχηγών των κομμάτων διευκολύνει την συζήτηση και ψηλαφίζουμε μια ανάλογη πρόθεση και από το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι σεβαστό, είναι θεμητό, είναι και αναμενόμενο ένα κόμμα να λέει ότι εφόσον είχα υποψήφιο, και αυτή τη φορά είναι στο τραπέζι προς συζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι προέχει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκλήσεις στα πολιτικά διακυβεύματα και ζητήματα. Mm-hmm. Και βεβαίως εκ δευτέρου θα συζητήσουμε και επί ονομάτων. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά.